Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη σελίδα προφίλ χρήστη και να αλλάξουμε κάποιες πληροφορίες εάν χρειαστεί. Για να πάμε στη σελίδα αυτή, εφόσον έχουμε συνδεθεί σε έναν ιστοτόπο Moodle, πάνω δεξιά που είναι το εικονίδιο του χρήστη, πατάμε το κουμπάκι εδώ και επιλέγουμε προφίλ και έτσι θα μεταβούμε στη σελίδα του προφίλ χρήστη όπου εμφανίζονται κάποιες βασικές πληροφορίες για εμάς όπως μια εικόνα, ονοματεπώνυμο, ένα βιογραφικό, διεύθυνση email, ποια μαθήματα συμμετέχουμε, τι διακριτικά έχουμε αποκτήσει και άλλα. Εδώ να σημειώσω ότι είναι, βλέπω τη σελίδα του δικού μου προφίλ. Αν δω μια σελίδα ενός άλλου χρήστη, π.χ. πάω στη λίστα με τους συμμετέχοντες ενός μαθήματος και κάνω κλικ σε ένα, στο εικονίδιο ενός χρήστη, θα δω τη σελίδα του προφίλ, αλλά όπως βλέπετε θα δω πολύ λιγότερες Πληροφορίε και όπω θα δούμε συνέχεια, μπορώ να ρυθμίσω π.χ. να αποκρύψουμε αν θέλουμε το email να μην το βλέπουν όλοι για να αλλάξουμε λοιπόν. Να βάλουμε πληροφορίε ή να αλλάξουμε κάποιε ρυθμίσει του προφίλ. Θα πάμε στη σελίδα του προφίλ χρήστη και εδώ που λέει επεξεργασία προφίλ στην καρτέλα λεπτομέρειε χρήστη. Θα επιλέξω επεξεργασία προφίλ και εδώ μπορούμε να αλλάξουμε. Βλέπουμε, έχουμε κάποια πεδία, μπορούμε να αλλάξουμε όνομα επώνυμο να αλλάξουμε το email. Εδώ να σημειώσω ότι μερικές φορές αυτά τα πεδία δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είναι ανάλογα πώς έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής. Και από την επιλογή εδώ που λέει εφάνιση διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορώ να επιλέξω εάν θα κρύψω τη διεύθυνση από όλου, εκτός του διαχειριστές, αν θα είναι ορατή σε όλους ή αν θα είναι ορατή μόνο σε άλλους χρήστες που συμμετέχουν σε ένα μάθημα και έχω διάφορα άλλα πεδία, μπορώ να βάλω πεδία για τη διεύθυνση μου, τη ζώνη ώρας και εδώ στο πλαίσιο περιγραφή είναι που γράφω ένα μικρό βιογραφικό, μια περιγραφή για εμένα, κάποιε βασικές πληροφορίες με τον επεξεργαστή κειμένου. Στο εικόνα χρήστη μπορώ να ανεβάσω μια εικόνα, μια εικόνα προφίλ ή να διαγράψω την υπάρχουσα και υπάρχουν και άλλες ομάδες πεδίων και κάποια παιδιά που μπορεί να έχει προσθέσει ο κάθε διαχειριστής ενός ιστότοπου όπως π.χ. να έχω ένα παιδί για τη δική μου ιστοσελίδα κάποια άλλα παιδιά αν ανήκω σε ένα ίδρυμα τηλέφωνο μήμα κλπ. Γενικά κάθε διαχειριστής μπορεί να επιλέξει εδώ να βάλει διάφορα παιδεία και να τα ενεργοποιήσει ώστε και εσείς να μπορείτε να τα συμπληρώσετε. Και αφού κάνουμε ό,τι αλλαγές κάνουμε δεν ξεχνάμε να πατήσουμε Αποθήκευση Αλλαγών. Και έτσι λοιπόν δείξαμε πώς βλέπουμε τη σελίδα προφίλ και πώς μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση κάποιων στοιχείων στη σελίδα αυτή. Σας ευχαριστώ.